Καλησπέρα. Να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή και να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σήμερα βρίσκομαι εδώ. Το Αγρίνιο είναι η πόλη στην οποία μεγάλωσα και με δένουν πολύ ισχυροί δεσμοί μαζί της. Λοιπόν, εγώ θα σας πάρω έξω από την Ελλάδα, σε άλλο σημείο της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου, αυτής της κοιτίδας πολιτισμών που αλληλοεπιδρούν, που αλληλοεπηρεάζονται, που έχουν ένα πλήθος πολιτιστικών ανταλλαγών και προϊόντων. Και θα σας μιλήσω για γυναίκες. Μου φαίνεται ότι είναι καιρός. Θα σας μιλήσω για γυναίκες και όπως θα ακούσατε και από το βιογραφικό μου, συνειδητά θα χρησιμοποιήσω και τα δύο γέννη στο λόγο μου, γιατί δεν μπορεί τον 21ο αιώνα οι γυναίκες να είναι αόρατες στο λόγο, όπως συνέβη με τις προηγούμενες εισηγήσεις. Θα σας πάω λοιπόν στο χώρο που άνθησαν πολιτισμοί, όπως αυτή της Σουμερίας, των Ασσυρίων, των Εβραίων και πώς αυτοί οι πολιτισμοί που δεν αφήνουν ανεπηρέαστο και τον ελληνικό χώρο και τον ρωμαϊκό χώρο σε όλη του την έκταση επιδρούν, αποτυπώνονται, αναπαραστώνται σε μία σπουδαία τέχνη όπως είναι η ζωγραφική μετά την Αναγέννηση και ως τον 19ο αιώνα. Θα σας μιλήσω λοιπόν για την αναπαράσταση της ιερής γυναίκας στη δυτική κυρίως τέχνη, έχοντας ως αφετηρία, ως σημείο εκκίνησης, δύο ιερές γυναίκες της Σουμεριακής και Μεσανατολικής μυθολογίας, την Ινάνα και την Ίστιδα. Θέλω όμως να ξεκινήσω από μία διαπίστωση, εξηγώντας εξ αρχής πως εδώ κάνουμε επιστήμη, εδώ μιλάμε για πολιτισμικές σπουδές και προφανώς ό,τι θα ακούσετε, ό,τι θα πω, όσο και αν σας παραξενέψει, σας παρακαλώ μην το συνδέσετε με τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις, δεν είναι καθόλου αυτή η πρόθεσή μας. Λέω λοιπόν ότι η θηλυκή μεταφυσική οντότητα και οι ιερές της εκφράσεις και εκφάνσεις εξακολουθούν να προκαλούν το επιστημονικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα των φεμινιστικών πολιτισμικών σπουδών, αλλά και της γυναικείας φεμινιστικής πνευματικότητας που αναπτύσσεται τις τελευταίες δεκαετίες παγκόσμια. Όπως και τα υπόλοιπα μονοθεϊστικά συστήματα, ισχυρίζονται φεμινίστριες, μεταξύ των οποίων σημαντικές θεολόγοι, θρησκεολόγοι, Πέιτζελς στο Χάρβαρντ για παράδειγμα, έτσι και ο χριστιανισμός, ο οποίος σε σημαντικό βαθμό έχει διαμορφώσει το δυτικό πολιτισμό για 2.000 χρόνια, ίσως έχει οικοδομηθεί πάνω σε ένα δογματικό σφάλμα, την άρνηση του θηλυκού στοιχείου. Διατυπώνεται δε η κοινή πεποίθηση πως η διασάλευση της ισορροπίας των αντιθέτων του αρσενικού και του θηλυκού και ο εξοβελισμός του ιερού θηλυκού υπονόμευσε την ευημερία του συγκεκριμένου πολιτισμού. Δεν είστε υποχρεωμένοι και υποχρεωμένες προφανώς να αποδεχτείτε όλες αυτές τις διαπιστώσεις. Απλώς τις θέτω υπόψη σας. Ωστόσο, το βέβαιο είναι πως η τέχνη με τον έναν ή τον άλλο τρόπο διασώζει τα ίχνη της ιερής γυναίκας. Πρόκειται, ξέρετε, για ένα εγχείρημα που αρχίζει από πολύ παλιά, ήδη από τους προ-πατριαρχικούς πολιτισμούς. Όμως, ως σημείο εκκίνησης, δεν θα μπορούσα να πάω βέβαια τόσο παλιά, παίρνω δύο σπουδαίες θηλυκές θεότητες της Σουμεριακής και της Βαβυλωνιακής μυθολογίας, την Ινάνα και την Ίσιδα. Η Ινάνα, Ασερά, η Αστάρτη, ιερή νύμφη, αδελφή και νύμφη,
η θεά Μάγδαλ Έντερ, και σας παρακαλώ κρατήστε αυτόν τον τίτλο, που κατοικεί στο μεγάλο οίκο του Ιγκάλ, είναι η γυναίκα του Ντομούς, Ταμούς ή Θωμούς, που είναι ο ιερός Νυμφίος, ο βασιλιάς Ποιμένας, φύλακας του Ποιμνίου, πιστός εκλεκτός Θεός, σύμφωνα με επιγραφές που έχουν διασωθεί. Στη σχέση της Ινάνας και του Ντομούς εντοπίζονται για πρώτη φορά δύο μοτίβα που θα οικειοποιηθεί αργότερα ο χριστιανισμός. Το μύρωμα, ο Ντομούς είναι ο πρώτος και χρισμένος, ο πρώτος Χριστός, και το μοτίβο του θνίσκοντος, τελετουργικά βασανιζόμενου και αναστάντος Θεού. Δείτε την Ινάνα ως μυροφόρα. Έτσι εδώ είναι με το όλες οι γυναίκες που μυρώνουν κρατούν το δοχείο με το μύρο. Η άλλη θεότητα είναι η Ίσιδα. Δείτε, είναι ιερή Παρθένα μητέρα, γραία σοφή και αιώνια, βασίλισσα των ουρανών, θεραπεύτρια, προστάτηδα, επιδίωμα της πατριαρχικής κοσμικής μητέρας, περιπλανόμενη θεά και δασκάλα των γυναικών, ένα κομμάτι δηλαδή και από τη Δήμητρα, άλλες Ισταριού, Γνέσιμου, Λιναριού, Υφαντική κλπ. Ωστόσο, θέλω να δείτε δύο αναπαραστάσεις στην τέχνη, την τότε της Ίσιδας. Την Ίσιδα ως βρεφοκρατούσα και ως γάλακτοτροφούσα. Είναι δύο μοτίβα τα οποία θα επιβιώσουν στη μια από τις δυο ιερές γυναίκες των πρωτοχριστιανικών χρόνων. Η μία είναι η Μαρία, μητέρα του Ιησού, που παίρνει κάποια στοιχεία από την Ίσιδα. Να θυμίσω πως η Παναγία, η Μαρία, η μητέρα, είναι σιωπηλή, είναι ασεξουαλική, διαμεσολαβεί ανάμεσα στους ανθρώπους και στον Θεό, υπέρ των ανθρώπων παρακαλώντας πάντα. Είναι η έκφραση από τη μια της μητρικής όψης, αλλά απ' την άλλη είναι η άρνηση της, ολοκληρωτική άρνηση της συζυγικής ζωής, που επιβεβαιώνει το έλλειμμα της χριστιανικής ιστορίας, δηλαδή το έλλειμμα της νύμφης. Συνδέεται με την θηλυκή αρχή του θείου ως μητέρα, πάντα όμως είναι στην υπηρεσία ενός άνδρα Θεού και αποτυπώνεται στη δυτική τέχνη, ξέρετε, με δύο τρόπους. Ως λευκή μαντόνα, και πράγμα περίεργο, από την Νότια Γαλλία και τα Πυρηναία μέχρι και το Παρίσι, ως μαύρη μαντόνα. Μαύρη, κατάμαυρη, από έβαινο. Εκείνο που θέλω να σας θυμίσω είναι ότι για τον χριστιανισμό η μοναδική νύμφη είναι η Εκκλησία. Δείτε λοιπόν σε διαφορετικές τεχνοτροπίες τη βρεφοκρατούσα μητέρα Μαρία και την γάλακτοτροφούσα μητέρα Μαρία. Και να μια μαντόνα. Νόμιζα ότι θα είχα πολύ περιορισμένο χρόνο, είχα πολλές μαντόνες να σας δείξω. Όσοι και όσες έχετε ταξιδέψει στο Aix-en-Provence και σε άλλες τέτοιες περιοχές, προφανώς θα έχετε δει τις μαύρες μαντόνες. Και η άλλη μεγάλη και η άλλη ιερή γυναίκα του χριστιανισμού είναι η Μαρία η Μαγδαληνή, και σας θυμίζω τον τίτλο της Ινάνα. Η Μαρία η Μαγδαληνή δεν κατάγεται από τα Μάγδαλα. Κάποιοι λένε πως τα Μάγδαλα δεν είχαν καν δημιουργηθεί, είναι μετά τη Ρωμαϊκή, μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους που φτιάχνονται, δεν είμαι βέβαιη γι' αυτό, αλλά είναι από τον όρο Μάγδαλ Ελ, παλιό σουμεριακό και ακόμα και στα αραμαϊκά σε ένα βαθμό, ένας τίτλος που κατά πλήρη απόδοση σημαίνει πύργος Ποιμνίου, αλλά εδώ στην περίπτωσή μας εννοεί, αποδίδεται ως μεγαλοπρεπής,
σήμα της δείγμα της υψηλής κοινωνικής θέσης της Μαρίας Μαγδαληνής. Θυμίζω ότι για την Ορθόδοξη παράδοση είναι η γυναίκα που παρίσταται σε όλες τις σημαντικές στιγμές του Ιησού, ενισχύει το κίνημά του, ακολουθεί το δρόμο του μαρτυρίου, στέκεται κάτω από το σταυρό όταν όλοι οι άντρες μαθητές κρύβονται, επισκέπτεται τον τάφο και είναι η πρώτη που θα τον συναντήσει μετά την Ανάστασή του, η πρώτη Απόστολος. Ωστόσο, οι θετικές αναφορές για τη Μαρία συνυπάρχουν με αυτή της γυναίκας από την οποία ο Ιησούς εξόρκησε τα 7 δαιμόνια που την κατέκλυζαν ή της μετανοούσας πόρνης. Υπάρχει όμως μια ισχυρή παράδοση σε Ευαγγέλια που δεν τα συμπεριέλαβαν στο κόρπους των επίσημων Ευαγγελίων της Εκκλησίας, των τεσσάρων δηλαδή Ευαγγελιστών, που είναι γνωστά ως απόκριφα Ευαγγέλια, ως γνωστικά Ευαγγέλια και γενικά μια ισχυρή παράδοση, σύμφωνα με την οποία η Μαγδαληνή ταυτίζεται με τη γνώση Σοφία. Υπάρχει ένας ενδιαφέρον κώδικα σχετικός στο Βρετανικό Μουσείο. Είναι η Απόστολα Αποστολάρου, η Απόστολος των Αποστόλων, είναι η οικονομική χορηγός του κινήματος, γιατί είναι πλούσια, πολύ πλούσια, είναι η κρυμμένη θεά του χριστιανισμού, αποτελεί την αναπαράσταση της νύμφης του άσματος ασμάτων, ο σύντροφος του Ιησού, ο οποίος είναι ο νυμφίος, όσοι και όσες έχετε διαβάσει το άσμα, είναι ένα πανάρχαιο τραγούδι της σουμεριακής και βαβυλωνιακής μυθολογίας και πιθανή μητέρα του παιδιού ή των παιδιών του. Και σε αυτήν, στο πρόσωπό της, αναβιώνει το μοτίβο του μυρώματος και όλοι οι συμβολισμοί που το περιβάλλουν. Δείτε αυτήν την εικόνα. Καταρχήν ζητώ συγγνώμη από τους καλλιτέχνες και τις καλλιτέχνηδες φωτογράφους που είναι εδώ ούκο λίγοι και ολίγες. Εγώ είμαι εντελώς ατάλλαντη, με μεγάλη δυσκολία φωτογράφησα αυτές τις εικόνες από τα βιβλία που έχω. Και νιώθω λίγο, ζητάω την ανοχή σας. Εδώ λοιπόν είναι μια σπουδαίο έργο τέχνης. Θεωρείται ένα από τα κορυφαία παγκόσμια. Είναι του 18ου αιώνα, όπου η Μαρία μυρώνει τον Ιησού στην οικία του Σίμωνα. Και το ίδιο θέμα από άλλο καλλιτέχνη του 17ου αιώνα. Και βέβαια το αριστούργημα του Φρα Αντζέλικο, το ξέρουμε όλοι και όλες, είναι το μήμο άπτου, που βέβαια μένει στην τέχνη, έχει πολύ σπουδαία θέση ανάμεσα στα έργα με αυτού του είδους τη θεματολογία. Όπως όλοι και όλες ξέρετε, και τα τρία μεγάλα δόγματα της Χριστιανοσύνης, και η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Καθολική και η Προτεσταντική, σε καμιά περίπτωση δεν αποδέχονται ισχυρισμούς των γνωστικών Ευαγγελίων για μία σχέση συζυγική ανάμεσα στον Ιησού και στην Μαρία τη Μαγδαληνή, πολύ δε περισσότερο η σχέση αυτή να είχε και κάποιους απογόνους ή κάποιες απογόνους. Κάποιοι και κάποιες ονοκατονομάζονται, η Σάρα για παράδειγμα. Στην προβυγία υπάρχουν τέτοιοι θρύλοι πολύ ισχυροί. Γι' αυτό μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το πώς ένας επίσημος ναός Αγγλικανικής Εκκλησίας παρουσιάζει αυτό το βιτρό και σας παρακαλώ κρατήστε το, γιατί λίγο αργότερα θα αναφερθούμε στο τι συμβαίνει ακριβώς στη σχέση φωτισμένων καλλιτεχνών και διανοουμένων με τη Μαρία Μαγδαληνή. Εδώ είναι ένας άλλος πίνακας, είναι του 16ου αιώνα και είναι βεβαίως μια ιδιαίτερα οικία στιγμή ανάμεσα στον Ιησού και στη Μαρία Μαγδαληνή. Και βεβαίως της αποδίδεται ένα Ευαγγέλιο, έχει βρεθεί στον Αγχαμαντή, στην Αίγυπτο. Αυτό είναι ένα σπάραγμα του Ευαγγελίου, το μελετάει η Πέιτζελ στο Χάρβαρντ.
Προφανώς δεν το έχει γράψει η Μαρία Μαγδαληνή, αν δεχτούμε την ιστορική της παρουσία, και κατά πάσα πιθανότητα είναι γραμμένο δεκαετίες ή εκατονταετίες αργότερα. Στους τρίλους της όμως, εξέχουσα θέση, κατέχει η τελετουργία του χρίσματος μέσω του μυρώματος, γεγονός που μας παραπέμπει στην δυνάνα. Η Μαγδαληνή θα περιλούν στον Ιησού με πανάκριβο μύρο. Πανάκριβο μύρο, τον άρδο, ήταν ασύλληπτα ακριβό και δείχνει πάλι για άλλη μια φορά την οικονομική της επιφάνεια. Και να θυμηθούμε ότι μέσω αυτής της τελετουργίας, στις αρχαϊκές παραδόσεις της περιοχής, η βασίλισσα νομιμοποιούσε τον βασιλιά στην εξουσία του, τον περιέβαλε με την ιερότητα, τον καθιστούσε και χρησμένο, δηλαδή Χριστό. Εδώ είναι μια κλασική εικόνα της Μαρίας της Μαγδαληνής, του 17ου αιώνα. Θέλω να δείτε τα ρούχα της Μαρίας, το γεγονός ότι είναι ασκεπής, ότι το χρώμα είναι κόκκινο και βεβαίως κρατά το σύμβολό της, το δοχείο του μυρώματος. Η Μαρία στη δυτική τέχνη απασχολούν τους κορυφαίους ζωγράφους. Αυτό είναι απολύτως αποδεδειγμένο. Ξέρετε όμως ότι οι ζωγράφοι όταν απεικόνιζαν σκηνές από βίους είτε του Ιησού είτε των Αγίων κτλ. Είχαν αυστηρές οδηγίες από την Καθολική Εκκλησία πώς έπρεπε να το κάνουν. Και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ότι οι κορυφαίοι αυτών των καλλιτεχνών αγνοούν τις οδηγίες, όχι μόνο γενικώς της Εκκλησίας, αλλά της ιερής εξέτασης. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία λέει ότι η μητέρα Μαρία φέρει και στο κεφάλι πάντα πέπλο, μπορεί από μέσα να φοράει έναν κόκκινο και χρυσό χιτώνα που να δείχνει τη βασιλική της καταγωγή, όμως ο εξωτερικός χιτώνας έπρεπε να είναι μπλε στο χρώμα του ουρανού και μπορούσε να φοράει λευκά μόνο όταν ο καλλιτέχνης ζωγράφησε την άμμομη σύλληψη ή την κοίμηση της Θεοτόκου. Μπορούσε να φοράει βιολετή, γκρι κτλ. Ενώ από το 1649 η ιερή εξέταση επέμεινε ότι η Μαρία έπρεπε να αποδίδεται με μπλε και λευκό. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι απαγορευόταν αυστηρά το πράσινο με τις παγανιστικές σημασίες του και τις σχέσεις του με τη φύση και τη σεξουαλική γονιμότητα. Δείτε λοιπόν μια εικόνα πλήρως ταυτισμένη με τις απαιτήσεις της Ιερής Εξέτασης και της επίσημης Καθολικής Εκκλησίας που είναι του 16ου αιώνα ανάπαυση στη φυγή για την Αίγυπτο. Όμως, οι καλλιτέχνες δεν υπακούν στις οδηγίες. Και μιλάμε για καλλιτέχνες όπως εδώ ο Ραφαήλ, στις αρχές του 16ου αιώνα, η Παναγία φοράει πράσινα, κόκκινα και βέβαια εδώ είναι ασκεπής με κόκκινα ρούχα και βέβαια πάντα μια Εβραία με κατακόκκινα μαλλιά, μόνο αυτοί οι καλλιτέχνες ξέρανε πώς μπορούσε να είναι έτσι, αλλά έτσι αναπαριστώνται στην τέχνη τη δυτική οι Εβραίες γυναίκες, οι γυναίκες εκείνης των πρωτοχριστιανικών χρόνων. Ωστόσο, εκείνος που κάνει τη διαφορά είναι βέβαια ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ο οποίος στο κλασικό του έργο «Η Μαντόνα των Βράχων» παίρνει σαφείς οδηγίες από μία ομάδα καλογραιών καθολικών, του τάζουν 100, πώς θα λένε τα χρήματα, δουκάτα εκείνης εποχής, δεν ξέρω πώς λέγονταν τα χρήματα, και απαιτούν να είναι η Παναγία ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, είναι η πρώτη εκδοχή, βρίσκεται στο Λούβρο, αλλά δεν ικανοποιεί τον καλλιτέχνη, ο οποίος προχωρά σ' άλλες δύο, δεν τις έχω και τις δύο, έχω τη μία, όπου βεβαίως πάνε περίπατο εντελώς οι οδηγίες της Ιερής Εξέτασης. Κόκκινα ξέπλεκα μαλλιά, ακάλυπτο κεφάλι,
πράσινο χιτώνας, κόκκινο και χρυσό. Παράλληλα όμως πρόκειται, ξέρετε, για έναν εξαιρετικά αιρετικό πίνακα που δείχνει και την ιδιομορφία του καλλιτέχνη, αλλά και τη σχέση του με διάφορες σέκτες εκείνης της περιόδου, τους Ροδόσταυρους, τους Ναΐτες, τους Τέκτονες κλπ. Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει την Μαρία, τον Άγγελο Ουρίλ, τον Ιησού και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που έγκυται το περίεργο στο ότι ο Ιησούς φαίνεται να προσκυνά τον Ιωάννη, ο οποίος τον ευλογεί. Θέλω να σας πω ότι αυτό στήχησε στον καλλιτέχνη περίπου 75 δουκάτα. Οι καλόγριες με τη βία του δώσανε 25 δουκάτα, καταγγέλλοντάς τον ότι δεν άκουσε τις οδηγίες τους. Βέβαια, όπως ξέρετε, η Καθολική Εκκλησία εκεί γύρω στον 6ο αιώνα και με τρόπο που θα μπορούσαμε να τον εξηγήσουμε, καταδικάζει τη Μαρία Μαγδαληνή, τη θεωρεί πόρνη, τη θεωρεί αμαρτωλή, τη κατασυκοφαντή. Θέλω να σας πω ότι η άρση αυτής της κατασυκοφάντησης και ορισμός μιας ημέρας εορτής της Μαρίας γίνεται μόλις το 1969, για την Καθολική Εκκλησία πάντα μιλώ. Η Μαρία συνδέθηκε με το κόκκινο και το πράσινο χρώμα και μπορούσε να φοράει και χρυσό, αλλά όλα αυτά ενώ για τη μητέρα Μαρία συμβόλιζαν τη βασιλική τάξη, για τη Μαρία Μαγδαληνή ήταν αντιπροσωπευτικό της φιλαρικηρίας και της πλεονεξίας. Και έχω εδώ έναν πίνακα περίφημο. Είναι του Τζοβάνι Μπατίστα Γκάλι, του 17ου αιώνα, οι τρεις Μαρίες στον τάφο. Είναι η μητέρα, η Μαγδαληνή και η αδερφή του Ιησού Μαρία. Η Μαρία, η μητέρα, έχει ακριβώς όσα προβλέπονται από τις οδηγίες της Καθολικής Εκκλησίας. Η Μαρία, η Μαγδαληνή, ακριβώς φοράει χρυσό, κόκκινο, πράσινο. Η τρίτη Μαρία μένει μάλλον αδιάφορη στο βάθος για τον καλλιτέχνη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι δυτικοί καλλιτέχνες λατρεύουν τη Μαρία Μαγδαληνή. Και γεννιέται το ερώτημα. Γιατί οι καλλιτέχνες αυτοί έχουν τόση αδυναμία σε μια ιερή γυναίκα την ίδια περίοδο που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μετέχουν σε ομάδες, σέκτες κτλ. Βαθιά ανδροκεντρικές, μισογύνικες, που αποκλείουν την πρόσβαση των γυναικών στα εσωτερικά τους κτλ. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω, αφού πρώτα σας δείξω μερικές εικόνες για τον ιδιότυπο τρόπο που την παρουσιάζουν, που δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνική κατάσταση των γυναικών εκείνης περίοδου. Όπως δέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία και όπως θα έχετε ακούσει όλοι και όλες, αν έχετε διαβάσει μάλιστα και τον κώδικα Dan Brown και όλους αυτούς τους δίθεν εναλλακτικούς τύπους που γράφουν κρυμμένες ιστορίες, η Μαρία μετά τη Σταύρωση ταξιδεύει, έρχεται στην Νότια Γαλλία, για την Ορθόδοξη Εκκλησία θα επιστρέψει στην Συρία και θα πεθάνει εκεί, ενώ για την Δυτική Εκκλησία παραμένει και τις ισχυρές προβυγγιανές παραδόσεις θα θαυτεί σε γαλλικό έδαφος. Η φήμη, ο θρύλος στην Προβυγγία λέει ότι ήταν γυμνή σε μία σπηλιά και δίδασκε. Έτσι πολλοί καλλιτέχνες είτε τη δείχνουν γυμνή, είτε τη δείχνουν να συνδιαλέγεται με τους αγγέλους. Εδώ έχω μία φωτογραφία του 10ου, έναν πίνακα του 17ου αιώνα που συνδυάζει αυτά τα δύο. Άγγελοι μεταφέρουν στον ουρανό τη Μαρία Μαγδαληνή, μας παραπέμπει η εικόνα και η ανάληψη
στην ανάληψη του προφήτη Ηλία, για παράδειγμα, στη φυγή της Μίδιας από την Αθήνα πάνω στο άρμα του ήλιου, στην ανάληψη προφανώς του Ιησού κτλ. Τι μας τη δίνουν να μελετά, να είναι βαθιά μορφωμένη σε μια περίοδο που ήταν καθολικός ο αναλφαβητισμός των γυναικών, μας την δείχνουν να ταξιδεύει όταν δεν επιτρεπόταν αυτό για τις γυναίκες. Έτσι, δείτε, αυτό είναι μόλις του 14ου αιώνα. Δεν υπήρχε περίπτωση οι γυναίκες να ταξιδέψουν, καθοδηγείται βεβαίως από τους αγγέλους με τους οποίους έχει πολύ στενές σχέσεις, και κυρίως μας την δίνουν να έχει δημόσιο λόγο, κάτι που απαγορευόταν εντελώς για τις γυναίκες του καιρού, δηλαδή να διδάσκει. Αυτή είναι τρόποι παρουσίασης, αναπαράστασης, εντελώς έξω από την κοινωνική πραγματικότητα των γυναικών εκείνου του καιρού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τέτοιες ομάδες, διανοούμενους καλλιτέχνες, να λατρεύουν τη Μαρία, τη Μαγδαληνή, και να συνδέεται όλο αυτό με το θρύλο του Άγιου Δισκοπότηρου. Σας θυμίζω ότι υπάρχει ο θρύλος στη Δυτική Ευρώπη και φτάνει μέχρι την Αγγλία, ότι ο Ιωσήφ Τσαριμαθίας, ο οποίος είχε μεταλλεία δικά του στη Βρετανία, στη Βρετανική νήσο, πήρε ένα ποτήρι με το αίμα που στάξε από τον Ιησού και το έφερε στη Δύση. Θα έλεγα ότι ο λόγος που όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, όλες αυτές οι μισογίνικες σέκτες και τα λοιπά λατρεύουν τη Μαρία Μαγδαληνή και την αποτυπώνουν στην τέχνη, είναι ακριβώς γιατί την ταυτίζουν με το θρύλο του Άγιου Δισκοπότηρου. Όμως αυτό συμβαίνει γιατί τη θεωρούν την ίδια ένα ζωντανό δισκοπότηρο, καθώς φέρει μέσα της το αίμα του Ιησού, κυοφορώντας το παιδί του. Αυτό είναι ο λόγος που αυτοί οι μισογίνιδες, κατά τα άλλα άντρες, λατρεύουν μία γυναίκα, ο λόγος που ο Άγιος Βερνάρδος του Κλεβό, ο πνευματικός καθοδηγητής των αητών, τους επιβάλλει να λατρεύουν τη Μαρία, τη Μαγδαληνή, και ένα σωρό σπουδαία στελέχη, όπως ο Ρομπέρτο Μάουρο, επίσκοπος Καθολικής Εκκλησίας, εξαιρετικά ισχυρός, θα γράψει τον τρίτο τόμο της ζωής της υπερευλογημένης Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής, ακριβώς γιατί τη θεωρούν ένα ζωντανό δισκοπότηρο, και αυτό προφανώς, και κλείνω, δεν έχει να κάνει με όλες αυτές τις ιστορίες συνωμοσίας που διάφοροι τύποι σαν τους συγγραφείς του Άγιου Αίματος, Αγίου Δισκοπότηρου, που καθοδήγησαν τον Ντα Μπράουν μετά στο να γράψει το Γκώδικα Ντα Βίντσι, και όπου βεβαίως μπορούσε να πει ότι ήθελε ο Ντα Μπράουν, γιατί έγραφε ένα μυθιστόρημα, αλλά έκανε το λάθος να πει στην αρχή ότι τα όσα ισχυρίζεται είναι ιστορικά αποδεδειγμένα, με αποτέλεσμα να τον συμπεριλάβουν, να τον περιλάβουν οι ιστορικοί της Καθολικής Εκκλησίας και κυριολεκτικά να τον εξοντώσουν. Αυτή είναι η κλασική εικόνα της Μαρίας της Μαγδαληνής με το Άγιο Γκράλ. Είναι του 19ου αιώνα, του Ντάντε Γκάμπριελ Ροσέτη, και θα κλείσω με αυτήν την όμορφη, γήινη γυναίκα με τα κόκκινα μαλλιά, με τα κόκκινα ρούχα, μια πολύ ανθρώπινη αναπαράσταση που είναι η πιο χαρακτηριστική της Μαρίας της Μαγδαληνής. Να είστε καλά, και οι Μαρίες μαζί σας.